στην Οργανωτική Επιτροπή του TEDx της Άκυνθο πρόσφατα, που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Είναι μέλος σε δύο συλλόγους γονέων και ενεργό μέλος στην Ξενοπούλιο Βιβλιοθήκης Άκυνθο. Εκεί πρόσφατα, με ένα πρόγραμμα του Υπουργείου, βοήθησε τα παιδιά να κάνουν ένα κόμικ, τη ζωή του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Αναρωτιέμαστε όλοι, μήπως η Σπυριδούλα έχει 26 ώρες. Θες να έχω βρει κάτι τέτοιο. Κάπως έτσι είναι η ζωή της. Και χωρίς υπερβολή τα προλαβαίνει όλα και τα κάνει καλά. Και φτάνουμε στο βιβλίο. Ήταν το πρώτο διάστημα που είχα επιστρέψει στη Ζάκυνθο. Απολαμβάναμε το καφεδάκι μας στη βεράντα. Και μου λέει ξαφνικά, έχω ένα μυστικό. Μυστικό και δεν το ξέρω εγώ. Γράφω, μου λέει. Το ξέρω, τι απαντώ. Όλοι στον κύκλο μας ξέραμε ότι το ταλαιπωρεί το χαρτί από μικρή. Όχι, δεν κατάλαβες. Έχω, μου λέει, ένα έτοιμο βιβλίο. Όπως καταλαβαίνετε, ήμουνα η πρώτη που είχα την τιμή και τη χαρά να το διαβάσω, να περιπλανηθώ και να προβληματιστώ μαζί του. Άμεσα την παρότρινα να το στείλουμε στους εκδοτικούς. Σε αυτό συνέβαλε και η Αγγελική και θα αφήσω την ίδια να σας αφηγηθεί την ιστορία αυτή. Για μένα η επιτυχία της στη συγγραφή είναι δεδομένη. Γιατί ξέρω πόσο δυνατή είναι στη δημιουργία λόγων και παραστάσεων. Η ευκολία με την οποία γράφει ιστορίες είναι απερίγραπτη. Δεν θα σας πω σε πόσο χρόνο μπορεί να ολοκληρώσει το βιβλίο, γιατί θα με μαλώσει. Η ίδια θεωρεί ότι απομειώνει την αξία του. Όλοι οι υπόλοιποι απλά αντιλαμβανόμαστε ότι γεννήθηκε με ένα χάρισμα και νιώθουμε τυχεροί που είναι κοντά μας, διότι εκτός από το χάρισμα της συγγραφής, διαθέτει και το χάρισμα της ευγενούς ψυχής. Αυτό φυσικά θα το διαπιστώσετε διαβάζοντας το βιβλίο. Η ευγένεια, η θετική στάση και η αισιοδοξία πλημμυρίζουν το βιβλίο. Και μέσα από τις γραμμές, ακόμα και εκείνοι που δεν τη γνωρίζετε, θα διαπιστώσετε την ιδιαίτερη γραφή και την ξεχωριστή ψυχή της. Σας αφήνω τώρα στην κυρία Ζαρκαδούλα να μιλήσει λίγο για το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σεγκός Διάνιαν, που είμαι μέλος και που ήταν και ο εκδοτικός ήχος που εμπιστεύτηκε το έργο της Σπυριδούλας Φρακιανίτη. Και δευτερευόντως, να ευχαριστήσουμε το χώρο εδώ πέρα, το Διπλό Καφέ, που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Τώρα να συμιλήσω λίγο για το βιβλίο. Το βιβλίο «Ζήστε ελεύθερα νόρα» της Σπυριδούλας Φρακιανίτη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνια, είναι ένα βιβλίο ρομαντικό, με φιλοσοφικές προεκτάσεις για τη ζωή. Διαβάζοντάς το, υπογράμμισα αρκετές εκφράσεις που με έβαλαν σε σκέψεις για το τι θα έκανα εγώ στη θέση του εκάστοτε ήρωα. Και άλλες που με έκανε να σκεφτώ, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Η Σπυριδούλα Κορακιανίτη, μέσα από το βιβλίο της, αγκαλιάζει τη σύγχρονη γυναίκα, χωρίς να ευνουχίζει τον άντρα, κάτι που είναι εξίσου σημαντικό. Οριοθετεί τα δύο φύλλα, χωρίς να κάνει φιλετικές διακρίσεις. Απλά και μόνο κατανοώντας τις επιταγές της σύγχρονης κοινωνίας και στενιζόμενη τις ανάγκες πρώτα απ' όλα του ανθρώπου. Πολλές φορές μιλά για τη γυναίκα, ούσα και η ίδια γυναίκα, και συναισθανόμενη τις ανάγκες της γυναικείας φύσης. Χωρίς όμως να υποτιμά την αντρική και χωρίς να δείχνει μένος σε αυτή. Απενεχοποιεί κλισέ απόψεις της κοινωνίας, απελευθερώνει τις ψυχές των ανθρώπων, τάζεται μέσα από το πόνιμά της ενάντια σε ό,τι διχάζει την κοινωνία και φέρνει σε αντιπαράθεση τους ανθρώπους. Όσο ένας νέος άνθρωπος με ευαισθησίες και κοινωνικά αλληλέγγυο στον συνάνθρωπό της, συναισθάνεται και μας βάζει να σκεφτούμε, να φιλοσοφήσουμε και εν τέλει να εστερνιστούμε αν όσα μας έχουν μάθει είναι τελικά αυτά που επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι. Η Νόρα περνάει ψυχικές διακυμάνσεις, έχει κοινωνικούς προβληματισμούς,
που έχει κάθε γυναίκα στην ηλικία των 30+. Προσπαθεί να βρει τον δρόμο της στη ζωή. Βλέπει με καθαρό μυαλό τους ανθρώπους, είναι δίπλα τους και όχι απέναντί τους. Μας προτρέπει και εμάς να μπούμε στα παπούτσια του άλλου. Η Νόρα είναι μια γυναίκα που αγαπά τους ανθρώπους και έχει αυτό που δυστυχώς λείπει σήμερα από την κοινωνία και μαστίζεται ο άνθρωπος λόγω της έλλειψής του. Ενσυναίσθηση. Πόσο πιο όμορφος θα ήταν ο κόσμος αν ο ένας δεν κριτήκαρε τον άλλον για τις απόψεις, τις επιλογές, τα βιώματα και εν τέλει τις επιλογές του. Μια κοινωνία που κριτικάρει χωρίς να νοιάζεται, να δει όχι από την κλειδαρότρυπα, αλλά να ακούσει τον πόνο του άλλου και τις σκέψεις που κουβαλάει και τον έφεραν σήμερα σε αυτό το σημείο, χωλαίνει. Αυτό είναι που καυτηριάζει η Σπυριδούλα Κορακιανίτη μέσα από τη γραφή της και θεωρώ πως αυτός είναι και ο στόχος του βιβλίου της. Ωστόσο, αυτό το καταφέρνει χωρίς να κουνά το δάχτυλο, χωρίς να αυτοπροσδιορίζεται τιμωρός ή δάσκαλος, αλλά με ένα τρυφερό τρόπο που δείχνει την ανάγκη της ηρωίδας της, της Νόρας, να διακατέχεται από αισθήματα αλληλεγγύης, φιλοσπλαθμίας και τρυφερότητας. Ακόμα και η ίδια η Νόρα είναι στιγμές που μπαίνει στη θέση του μαθητή, σε εισαγωγικά αυτό. Διαβάζοντας το βιβλίο «Ζήσε ελεύθερα Νόρα» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διάνοια, υπήρχαν αρκετές φράσεις που σημείωνα και μετά καθόμουν και σκεφτόμουν. Όπως είναι. Οι αναμνήσεις μένουν ζωντανές στη σκέψη μας όσο το επιθυμούμε. Αν μια εμπειρία αξίζει, η ανάμνηση κλειδώνεται στο μυαλό και δεν χρειάζομαι καμιά φωτογραφία για να μου θυμίσει πώς ένιωσα. Διαβάζοντας αυτή τη φράση, σκέφτηκα πολλές φορές τη σύγχρονη ζωή. Παιδευόμαστε για να παθανατήσουμε μια στιγμή με σκοπό να τη διαφυλάξουμε και στο τέλος αυτό που καταφέρνουμε είναι να τη χάσουμε. Η εικονική ζωή και η τεχνολογία θίγονται σε όλο το έργο. Ωστόσο, η Σπυριδούλα Κορακιανίτη, βλέποντας αντικειμενικά τα πράγματα, δεν γίνεται αχωριστική απέναντι στη σύγχρονη ζωή και τη σχέση που έχει αναπτύξει ο σύγχρονος άνθρωπος με τη τεχνολογία. Αντιθέτως, μέσα από τα μάτια της Νόρας, δείχνει και τις δύο πλευρές. Ένα άλλο σημείο που μου κέντρισε το ενδιαφέρον και διαβάζοντας όλο το έργο, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητο, είναι η σχέση γονέα-παιδιού. Στη σελίδα 113, μέσα από ένα μονόλογο της Νόρας, βλέπουμε την έλλειψη της πατρικής φιγούρας, που είναι ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την Νόρα, και έχοντας και ίδια χάσει τον πατέρα της και τον διαπερνά σε όλο το κείμενο. Ωστόσο, η ηρωίδα είναι δεμένη συναισθηματικά με τη μητέρα της, που είναι εν ζωή, αλλά δεν αφήνει καθόλου απ' έξω την πατρική φιγούρα, που στη σημερινή κοινωνία βλέπουμε να παίζει έναν υποδέστερο ρόλο σε σχέση με αυτόν της μητέρας. Για την ίδια, η πατρική φιγούρα συμβολίζει την ήρεμη δύναμη, τον δράκο και τη φώτιση, όπως λέει και η ίδια. Και θεωρώ πως για κάθε γυναίκα, ο πατέρας παίζει κεντρικό ρόλο και στην επιλογή του ερωτικού συντρόφου και γι' αυτό είναι εξίσου σημαντικός στη ζωή μιας κοπέλας. Μέσα από τον ρόλο της γιαγιάς Ιακύνθης, που πολλές φορές τα άτομα σε μεγαλύτερη ηλικία παίζουν τον ρόλο του σοφού, έτσι και εδώ η γιαγιά της Νόρας έχει έναν ρόλο συμβουλευτικό. Είναι η γιαγιά που είναι δίπλα στα παιδιά και στα εγγόνια της, έτοιμη να συντρέξει και να νοθετήσει. Στο συγκεκριμένο ρόλο βλέπουμε μέσα από τη γιαγιά Ιακύνθη να πανεβάλλει το θείο στοιχείο και η πίστη σε αυτό που ενδυναμώνει τον άνθρωπο και στέκεται δίπλα του οδηγός στη ζωή και καταφύγιο, που τρέχει στις δύσκολες ώρες του, μα και συγχωρεί τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να λυτρωθούν. Αυτό συμβαίνει και με την παραβολή του Άγιου Διονυσίου, του Αγίου της Συγχώρεσης. Ένα άλλο θέμα που θίγεται έντονα για τη σύγχρονη γυναίκα αφορά στο κομμάτι της γονιμότητας και τη σχέση της ύλικου με την ηλικία. Η σύγχρονη γυναίκα, ευτυχώς, έχει δίπλα της την εξέλιξη της τεχνολογίας και δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχεί για τον χρόνο, καθώς με την κατάψυξη οαρίων μπορεί να περιμένει για να προχωρήσει στο επόμενο βήμα που είναι η γονιμοποίηση και η βιολογική ανάγκη του να είσαι γονιός, χωρίς να σκοντάφτει σε λαθασμένες επιλογές συντρόφων. Μία φράση που μου άρεσε για το νόημα που ήθελε να περάσει η Σπυριδούλα Κορακιανίτη συμπυκνώνεται στην εξής φράση της. Ελευθερία είναι να λειτουργείς από επιθυμία και όχι από ανάγκη. Ελευθερία είναι να αγαπάς τον σύντροφό σου από επιλογή και όχι από ανάγκη. Και όταν κάποιος σου λέει ότι δεν μπορεί να αναπνεύσει χωρίς εσένα, τότε οφείλεις να το μάθεις να αναπνέει. Δεν γίνεσαι εσύ αναπνευστήρας. Μία φράση που κατά κάποιον τρόπο υπονοεί και καταδεικνύει την άρρωστη πλευρά του έρωτα. Αν μπορούμε να το πούμε έτσι, που υποβόσκει στη σημερινή κοινωνία, που υποφέρει από κακοποιητικές σχέσεις και γυναικοκτονίες. Μέσα από τη φράση «Δεν πολεμάς τους δαίμονές σου όταν γίνεσαι δαίμονας», βλέπουμε τη ροπή που έχει η ανθρώπινη φύση στο οικείο και στο κακό. Η φράση αυτή πυροδοτεί σκέψεις, αναμνήσεις, καθώς οι περισσότεροι έχουμε βρεθεί μπροστά από μια τέτοια επιλογή.
έναν άλογο σπαρτοδρόμι και να μένουμε μετέωροι ανάμεσα σε δύο μονοπάτια, το καλό και το κακό. Στο συγκεκριμένο έργο θίγονται θέματα κοινωνικά και ανθρωπισμού, όπως είναι ο ρατσισμός και οι κοινωνικές διακρίσεις, ο εκφοβισμός και η κακοποίηση των ανθρώπων. Η Νόρα μας προτρέπει να λειτουργούμε ελεύθεροι από κοινωνικά δεσμά, από ταξικές διαφορές, αλλά ενωμένοι ως άνθρωποι, συναισθανόμενοι και σεβόμενοι τη δική μας ελευθερία και τα όρια των άλλων. Η δική μας ελευθερία σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Μία φράση που κάποιοι θα θεωρήσουν κλισέ. Αλλά δυστυχώς επιλέγουν να μην υιοθετήσουν αυτό το κλισέ στη ζωή τους. Ωστόσο, η αλήθεια που βγάζει αυτή η φράση με έκανε να σκεφτώ τις φορές που εγώ επέλεξα να γίνω ίδια με το δίμιό μου για να το πολεμήσω. Αν σκεφτεί, για να το πολεμήσω. Αν τελικά μου επέφερε την ευχαρίστηση και τη δικαίωση. Σας αφήνω και σαν να το σκεφτείτε. Βάζοντας ένα τέλος σε αυτή την παράγραφο, θα κλείσω με μία ακόμη φράση. Ξέρω, αν προσπαθήσω να ζήσω χωρίς εσένα, θα τα καταφέρω. Δεν θέλω όμως. Δεν θέλω όμως να μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα. Θέλω να μπορώ να ζω ελεύθερα με σένα. Κάποιες φράσεις αμέσως από έναν διάλογο για να δείχνουν πως θα έπρεπε κανονικά να είναι οι σχέσεις. Αυτές που βλέπουμε στις ταινίες και διαβάζουμε στα βιβλία. Και δυστυχώς στη σημερινή κοινωνία δείχνουν να είναι ένα όνειρο μακρινό. Και οι ψυχές που υποφέρουν είναι πολλές και δεν έχουν τη διάθεση πολλές φορές να το δουν και να θεραπευτούν. Ας δούμε όμως λίγο πιο συγκεκριμένα τους ήρωες του βιβλίου «Ζήσε ελεύθερα Νόρα». Νόρα, η κεντρική ηρωίδα που μέσα από το πρόσωπό της, η Σπυριδούλα Κορακιανίτη, θέλει να μας περάσει τα δικά της μηνύματα, αξίες και αρχές. Η Νόρα είναι ένας άνθρωπος με παιδεία και ευαισθησίες. Αγαπά τους άλλους και από τη φύση της πολλές φορές μπαίνει στη θέση του ψυχολόγου, καθώς είναι γεμάτη από αγάπη και νιάξιμο. Μέσα από τη ζωή και τη δουλειά της, ως δημοσιογράφος που είναι, βλέπουμε όλα τα στάδια και όλες τις προκαταλήψεις και τα ταμπού μιας σύγχρονης κοινωνίας. Μια άλλη κεντρική ηρωίδα είναι η Ντέζη, η μητέρα της. Μια γυναίκα με ελεύθερο πνεύμα και στοχαστική διάθεση που δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή μέσα από το χιουμοριστικό στοιχείο. Είναι ο άνθρωπος που έχει δώσει την ανατροφή αυτή στην ώρα και την αδερφή της. Είναι η σύγχρονη μητέρα των 60+. Που στέκεται δίπλα στα παιδιά της και τα βάζει πάνω απ' όλα, αλλά και η ίδια δεν ξεχνά πως έχει μια δική της ζωή. Πορεύεται δίπλα τους χωρίς να είναι ανασταλτικός ή παρεμβατικός ο ρόλος στη ζωή τους. Ο Θωμάς, ένας μυστηριώδης ήρωας, μιας και μπαίνει με έναν απρόσμενο τρόπο στη ζωή της Νόρας και έχει το ρόλο του συμπαραστάτη και του καθοδηγητή. Η παρουσία του στη ζωή της τη λυτρώνει και πολλές φορές αναπληρώνει ένα κενό της ηρωίδας. Ο Φίβος και ο Αλέξανδρος, δύο άντρες που ερωτεύονται, ο καθένας με τον δικό του τρόπο την ώρα, έχουν τα δικά τους μυστικά, τα δικά τους προβλήματα και το δικό τους παρελθόν. Διεκδικούν με διαφορετικό τρόπο μια θέση στη ζωή της Νόρας, αλλά εν τέλει δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα αποφασίσει η καρδιά. Γιατί η ηρωίδα μας έχει τη δική της λογική, έχει τις δικές της αρχές που τη φέρνουν αντιμέτωπη με καταστάσεις της ζωής και στιγμές, ακόμα και με την καρδιά της. Καρδιά ή μυαλό θα επιλέξει εν τέλει η Νόρα. Ό,τι και αν επιλέξει, θα το επιλέξει ελεύθερα, όπως θα δούμε. Εν κατακλείδη, σας προτρέπω να διαβάσετε με ανοιχτό μυαλό και καρδιά το βιβλίο. Είναι ρομαντικό, φιλοσοφικό μυθιστόρημα της σύγχρονης κοινωνίας, με ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο. Συγχαρητήρια θερμά, Σπυριδούλα Κορακιανίτη, για τη δουλειά σου. Και ανυπομονούμε για τα επόμενα. Να ευχαριστήσω και εγώ το διπλό καφέ που μας φιλοξενεί και τις εκδόσεις Διάνοια που κάνουμε αυτό το πρώτο ταξίδι μαζί και να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε εδώ έτσι, όλους αυτούς τους όμορφους ανθρώπους που βλέπω γύρω μου. Είμαι πολύ συγκινημένη διότι βλέπω συγγενείς. Βλέπω ανθρώπους από τη δουλειά, βλέπω φίλους από τα παλιά, φίλους πιο πρόσφατους και είναι άνθρωποι όλοι που εκτιμώ και είναι πολύ ζεστοί και αληθινοί άνθρωποι και μου το κάνετε έτσι πολύ πολύ πιο όμορφο από ό,τι το φανταζόμουν. Λοιπόν, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Εγώ γράφω από παιδί. Όταν το ψάξα έτσι λίγο παραπάνω, θεώρησα ότι το χαρτί στα παιδικά μου χρόνια ήταν ο αδερφός ή η αδερφή που δεν είχα μέσα στο σπίτι. Επομένως, ήταν μια συντροφιά για μένα. Τώρα, πώς εκδόθηκε το βιβλίο? Η έκδοση δεν ήταν ποτέ αυτός ο σκοπός. Γιατί, όπως ξέρετε όλοι, είμαι οικονομολόγος
και εδώ και 20 χρόνια υπηρετώ τον ασφαλιστικό κλάδο. Επομένως, ήμουνα σε άλλες επαγγελματικές διαδρομές. Ωστόσο, έκανα πάντοτε ένα πολύ ανθρωποκεντρικό επάγγελμα και ο πυρήνας όλων και στη δουλειά μου και στις σχέσεις μου ήταν η επικοινωνία. Αυτό ήταν το επίκεντρο πάντα. Γιατί και για να είμαι καλή στη δουλειά μου, πρέπει να ακούω τους ανθρώπους που έρχονται απέναντί μου και να τους δίνω λύσεις σε αυτό που έχουν ανάγκη. Έτσι, κάνω και με τα παιδιά, στο σπίτι. Το είπε και η Ξένια η Ζαρκαδούλα, χωρίς να είμαστε συνεννοημένες, αλλά πραγματικά έτσι λέω και τις παρουσιάσεις μου. Δεν τους κουνάω ποτέ το δάχτυλο και να τους πω τι πρέπει να κάνουν. Όταν θέλω να συζητήσουμε κάτι, κάτι που τα απασχολεί, φτιάχνω αυτοσχέδιο, μια ιστορία, γιατί μου είναι το πιο εύκολο πράγμα αυτό, να δημιουργήσω μια ιστορία ή μια παραβολή. Και μέσα από την ιστορία συζητάμε αυτό που θα θέλαμε. Και υπάρχει μια βιωματική αναφορά στο βιβλίο, όπου ο ανιψιός της κεντρικής ηρωίδας απαιτεί έτσι πολύ επίμονα κάτι που έχει χάσει, ένα παιχνίδι που θέλει να παίξει και προσπαθεί η ηρωίδα να του διδάξει το νόημα της επικοινωνίας και του λέει ότι όταν δεν επικοινωνούμε βάζουμε στην ουσία ανάμεσά μας έναν ελέφαντα και του ζητάει να την αγκαλιάσει. Φυσικά ένα μικρό παιδί όταν βάλει ανάμεσά στον ενήλικα έναν ελέφαντα δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον ενήλικα και να βρεθεί κοντά του. Το εξηγεί λοιπόν η Νόρα ότι όταν επικοινωνούμε στην ουσία κάνουμε κάτι μαγικό στη ζωή μας. Συρρυκνώνουμε τον ελέφαντα, τον κάνουμε έτσι πολύ πολύ μικρό. Πάλι υπάρχει ανάμεσά μας, αλλά υπάρχει χώρος για να αγγιχθούμε και να επικοινωνήσουμε. Αυτό λοιπόν που είναι μια παραβολή που υπάρχει στο βιβλίο είναι ο τρόπος που εξήγησα στο δικό μου παιδί, το μικρό που είναι πολύ επίμονο, γιατί το πρώτο ήρθε με εργοστασιακές προδιαγραφές απίστευτες. Το δεύτερο ήρθε απλά για να μου πει ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο τακτοποιημένος όσο το φανταζόμουν και ήταν η παραβολή που χρησιμοποίησα για να τους εξηγήσω πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία για μένα. Με αυτό το κίνητρο ξεκίνησε και η συγγραφή του «Ζήσε ελεύθερα Νόρα», διότι σε όλες τις συζητήσεις μου, στη δουλειά, στην οικογένεια, στις κοινωνικές μου σχέσεις, έβλεπα ότι οι άνθρωποι δεν είναι συνδεδεμένοι με τις επιθυμίες τους. Και έλεγα, διατυμπανίζουμε όλοι ότι είμαστε πολύ ελεύθεροι στη σύγχρονη κοινωνία, ότι έχουμε αποτινάξει στερεότυπα, ότι είμαστε μια προοδευτική γενιά. Και εν τέλει, έβλεπα δίπλα μου δυστυχισμένους ανθρώπους που ακολουθούσαν επιλογές, οι οποίες δεν ήταν επιλογές καρδιάς. Ήταν 30 και κάτι, γυναίκες 30 και κάτι, «Α, πρέπει να παντρευτούμε». Γιατί? Γιατί μας το λέει το περιβάλλον. «Α, πρέπει να κάνουμε αυτή τη δουλειά». Γιατί? Γιατί μας το είπε ο γονέας μας. Έβλεπα λοιπόν ότι οι άνθρωποι αποσυνδέονται από τον εαυτό τους και στην ουσία θέτουν καθημερινά γύρω τους περιοριστικούς πάσαλους που τους δένουν σε επιλογές που δεν είναι επιλογές της καρδιάς. Είναι επιλογές της κοινωνίας, της οικογένειας, του συντρόφου. Μέσα λοιπόν από αυτή την ιστορία, η οποία είναι μια πολύ απλή ιστορία που μπορεί να μπει στα χέρια του οποιοδήποτε αναγνώστη, δεν προσπάθησα να κάνω καμία επίδειξη λεκτικών ικανοτήτων, ούτε να πω δυσνόητα πράγματα, διότι θεωρώ ότι το όχημα αυτή τη στιγμή που όλοι βρισκόμαστε στα κινητά και κρατάμε τα κινητά στα χέρια μας και τα τάμπλετ, το νόημα δεν είναι να φιλοσοφούμε με δυσνόητο τρόπο. Το νόημα είναι να φτιάξουμε έξυπνες ιστορίες που να είναι στην ουσία έξυπνα οχήματα που να μπορούν να μπουν στα χέρια των αναγνωστών. Αυτή τη στιγμή οι στατιστικές λένε ότι ένας στους τρεις Έλληνες δεν διαβάζει ούτε ένα βιβλίο το χρόνο. Και από αυτούς που διαβάζουν, μόνο ένας στους τρεις διαβάζει πάνω από 5 βιβλία το χρόνο. Επομένως, για μένα το διακύβευμα είναι να δώσουμε στους αναγνώστες ιστορίες με συνέστημα, με κοινωνικούς προβληματισμούς, που να μπορούν όμως να διαβαστούν με έναν εύκολο τρόπο,
Και η ροή έτσι να είναι εύκολη μέσα από μια ιστορία που αξίζει να ταξιδέψει. Και νομίζω από τα μηνύματα που πήρα μέχρι στιγμής, τα οποία ήταν πολύ θερμά, πολύ αισιόδοξα και πολύ υπερβατικά. Διότι διαβάζω από πολύ μικρή πάρα πολλά βιβλία και δεν μπήκα ποτέ στο κόπο να αναζητήσω ένα συγγραφέα και να του πω πόσο όμορφα ένιωσα με ένα βιβλίο. Εγώ είχα την ευλογία λοιπόν να γίνω αποδέκτης πάρα πολύ θερμών σχολείων, πάρα πολύ θερμών κριτικών και καταλάβαινα ότι διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές ηλικίες είχαν ταυτιστεί με τους ήρωες. Και αυτό πιστεύω ότι συνέβη, διότι οι ήρωες είναι και από τα δύο φύλλα, όπως ανέφερε και η Ξένια, και είναι και σε διαφορετική ηλικία και σε διαφορετική φάση ο καθένας της ζωής του. Επομένως, νομίζω ότι γι' αυτό δέχτηκα έτσι πολλαπλά μηνύματα από αποστολής που ήταν πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Όπως σας είπε λοιπόν και η Ξένια, η Νόρα, η κεντρική ηρωίδα, στην ουσία, ενώ είναι ένας πολύ αγνός άνθρωπος και πολύ ρομαντικός και πιστεύει στην αλήθεια των ανθρώπων, δυσκολεύεται να επικοινωνήσει και με τις δικές της επιλογές. Επομένως, δεν εκμυστηρεύεται στον σύντροφό της ότι θα ήθελε να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο και να κάνει οικογένεια. Προβαίνει στην κατάψυξη οαρίων χωρίς να το πει και από μια παρεξήγηση καταστάσεων, εκεί που πίστευε ότι κάποια στιγμή θα κάνει το επόμενο βήμα, βρίσκεται χωρισμένη. Αποφασίζει λοιπόν να πάει στο νησί της, στη Ζάκυνθο, γιατί το μυθιστόρημα μοιράζεται μεταξύ Αθήνας και Ζακύνθου, προφανώς λόγω της αγάπης που έχω για το νησί που διαβιώνω και που αγαπώ πάρα πολύ. Υπάρχουν όμως και άλλοι ήρωες. Υπάρχει για παράδειγμα η Ντέζη, η μητέρα της Νόρας, η οποία είναι έτσι μια όρημη κυρία, όπου αντιμετωπίζει μια σοβαρή πάθηση και εν τέλει δεν επιλέγει τη θεραπεία της με βάση αυτό που θα επιθυμούσε εκείνη να κάνει στο πρόβλημά της. Το επιλέγει με βάση στο ποια συναισθηματική κατάσταση βρίσκονται οι κόρες της. Και αυτό είναι το αφήγημα της Ελληνίδας μάνας. Αντιμετωπίζει το οτιδήποτε σε σχέση με το σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα παιδιά της. Με νιώθετε. Ο Θωμάς είναι ένας συνταξιούχος που αποφάσισε ότι δεν θα κάνει παιδιά γιατί αφιερώθηκε στην ιατρική. Όταν όμως συνταξιοδοτείται, γράφω στο βιβλίο ότι βιώνει την ησυχία σαν το καλύτερο κρότο της ζωής του. Και πραγματικά η ησυχία είναι πολύ θορυβώδης. Έκανε λοιπόν μια επιλογή όταν ήταν νέος, διότι είχε προαποφασίσει ότι δεν θα ήταν καλός πατέρας που θα απουσίαζε πολλές ώρες από το σπίτι. Και εδώ ήταν μια προκατασκευασμένη απάντηση και ένας περιοριστικός πάσαλος που έθεσε ο ίδιος τον εαυτό του. Γιατί πολλές φορές η περιοριστική πάσαλη δεν είναι μόνο αυτή που μας θέτει η κοινωνία, είναι και αυτή που βάζουμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, προκατασκευάζοντας απαντήσεις χωρίς να έχουμε ρωτήσει άλλους ανθρώπους ή χωρίς να έχουμε ρωτήσει τον ίδιο μας τον εαυτό ειλικρινά τι επιθυμούμε να κάνουμε. Ο Αλέξανδρος είναι ένας πολύ υγιής νέος πνευματικά, όπου περπατά στα σκοτάδια της ψυχής του και σε σκοτεινές πράξεις εμπλέκεται όταν συμβαίνει κάτι πολύ ακραίο στην οικογένειά του. Διότι σαν αδελφός θεωρεί ότι πρέπει να αναλάβει το βάρος μιας υποχρέωσης για κάτι που έχει συμβεί στην αδερφή του. Πόσο ενδεικτικό και αυτό της ελληνικής κοινωνίας, ότι πολλές φορές φορτώνουμε στα παιδιά μας προσδοκίες από αυτά, ανάλογα ακόμα και με το με ποια χρονολογική σειρά ήρθαν στην οικογένεια. Άλλες προσδοκίες έχει μια οικογένεια από το πρωτότοκο, άλλες από το στερνοπέδι. Και υπάρχουν ακόμα και σήμερα αυτά. Υπάρχουν αυτοί οι περιοριστικοί πάσαλοι. Και εν τέλει αυτό που συνδέει όλους τους ήρωες στη διαδρομή τους και συναντώνται πνευματικά, είναι ότι προσπαθούν όλοι με τα αφηγήματά τους ο καθένας να συνδεθούν με τις επιθυμίες τους και να γίνουν πρωτίστως αληθινοί με τον εαυτό τους και ειλικρινείς και δευτερευόντως με τους γύρω τους. Ωστόσο, επειδή το ποτήρι το βλέπω πάντα μισογεμάτο και θεωρώ ότι
η πιο δύσκολη τέχνη να κατακτηθεί δεν είναι τη συγγραφή φυσικά. Είναι η τέχνη του να ζει κάποιος ελεύθερα και θέλει να περπατήσουμε ένα μονοπάτι αυτογνωσίας που είναι δύσβατο, γιατί μαθαίνεις πράγματα για σένα που δεν σ' αρέσουν ούτε εσένα. Είναι μια διαδρομή που όποιος αποφασίσει να την κάνει πρέπει να είναι έτοιμος για αυτά που θα αποκαλύψει για τον εαυτό του και για τους γύρω του. Αλλά επειδή όπως σας είπα είμαι φύση και θέση αισιόδοξος άνθρωπος, θεωρώ ότι αν δουλέψουμε πολύ με το μέσα μας θα γίνουμε καλοί άνθρωποι πρώτα για μας και μετά για τους ανθρώπους με τους οποίους συμπορευόμαστε. Και εγώ έχω πολύ φωτεινούς ανθρώπους γύρω μου και γι' αυτό με βλέπετε εδώ σήμερα. Ένας φωτεινός άνθρωπος που είναι κοντά μου, γιατί οι γονείς μου είναι με τα παιδιά μας, είναι ο άντρας μου, ο Διονύσης, ο οποίος σαν σύντροφος είναι ο σύντροφος που επιτρέπει σε αυτόν που έχει δίπλα του να ζει ελεύθερα και να ακολουθεί τα όνειρα και τις επιθυμίες του. Επομένως, είναι πάντα υποστηρικτικός για μένα σε ό,τι βήμα και αν ακολουθώ. Και γι' αυτό μάλλον μπορώ να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και να φωτίζω στο τέλος τις ιστορίες, γιατί το νόημα δεν είναι να δώσουμε περισσότερο πόνο και περισσότερη μαυρίλα σε αυτήν την κοινωνία. Το νόημα είναι να δώσουμε ιστορίες και νοήματα που θα μας κάνουν να δούμε την επόμενη μέρα με έναν αέρα αισιοδοξίας και με ένα χαμόγελο ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε για εμάς και για τους δίπλα μας. Επομένως, εγώ θα σας πω ότι η μόνη υποχρέωση που έχουμε σε αυτή τη ζωή, και το γράφω και στο βιβλίο, είναι να εξερευνήσουμε τις απεριόριστες επιλογές που μας δίνουν. Η ζωή δεν είναι μονόδρομος και όσες φορές σταθείτε σε ένα σημείο που θεωρήσετε ότι είναι μονόδρομος, πάρτε λίγο χρόνο, σκεφτείτε το, δεν είναι έτσι. Και θα βρείτε μόνοι σας τις διαδρομές και τα μονοπάτια που θα σας οδηγήσουν στις επιλογές με τις οποίες θα αισθάνεστε καλά. Και επειδή έτσι με κοιτάτε όλοι και συμφωνείτε και καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνόμαστε, φαίνεται στα μάτια σας, και επειδή θέλω να σας μιλήσω όλους, να μιλήσω σε όλους, έτσι, θα διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο για να ευθυμίσουμε, που λέγεται «Επικίδιος». Όμως, επειδή η Νόρα έχει πολύ έντονα το πατρικό στοιχείο μέσα της και αυτό έχει τη σημασία του κι αυτό, έτσι, σε εμάς τα κορίτσια το πώς έχουμε το πατρικό στοιχείο μέσα μας προσδιορίζει τις επιλογές που κάνουμε. Επομένως, θα διαβάσω αυτό και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να μιλήσουμε και από κοντά. Λοιπόν, σήμερα είναι το τέλος του κόσμου. Όχι ολοκληρωτικά, όχι απόλυτα, μα είναι το τέλος του κόσμου που μοιραστήκαμε μαζί. Έχω το χρώμα των ματιών σου για να κοιτώ μόνη τις εικόνες ενός κόσμου που μοιάζει διαφορετικός χωρίς την παρουσία σου. Θυμάσαι το δέντρο έξω από το σπίτι. Εκείνο που άπλωνε με την πλούσια φιλοσιά του τη σκιά του και απολαμβάναμε τη δροσιά διαβάζοντας. Μάρτυρας των λογοτεχνικών μας ανησυχιών. Αλλιώτικο μοιάζει σήμερα. Σαν να γνωρίζει. Σαν να με χάιδεψε παρηγορητικά η πρωινή του αύρα. Μα εμένα μπαμπά, για να παραφράσω τον αγαπημένο σου στρατή Πασχάλη, η ιερή μου φαίνεται μόνο η αγάπη. Η αγάπη που μοιράζεται απλόχερα. Η αγάπη των γενναιόδωρων. Η αγάπη των ηρώων που ζουν δίπλα μας, μαζί μας. Η ιερή μου φαινόταν η δική σου αγάπη. Εκείνη που σε έκανε να αγωνιστείς μέχρι τελευταία στιγμή. Η ιερή μου φαινόταν η προθυμία σου για αυτοθυσία. Μου είπες, καλύτερα εσύ παρά κάποιος άλλος από την οικογένεια και εγώ θύμωσα. Μα ξέρω τι εννοούσες. Ιερό μου φαινόταν το πνεύμα σου. Εκείνο που δεν τον νίκησε κανείς. Δεν θανατώνεται το πνεύμα, μπαμπά. Είναι το τέλος του κόσμου. Ενός κόσμου που σε παρατηρούσε και μάθαινα. Μα είναι και η αρχή ενός νέου. Εκείνο του κόσμου που θα προσπαθήσω να κρατήσω ζωντανά
όσο αγάπησα σε σένα. Νιώθοντας το εναπομείναν κομμάτι σου επί γης, θα κοιτώ για εσένα όσα παρατηρούσαμε μαζί. Και το βράδυ θα σηκώνω το βλέμμα ψηλά. Εσύ θα είσαι το πιο φωτεινό άστρο του ουρανού. Και θα σε σκέφτομαι μαζί με το κατάξανθο αγόρι να θαυμάζεται το τριαντάφυλλό του. Θυμάσαι που σε ρώτησα αν έχουν αυτιά τα αστεράκια. Γιατί αν έχουν, θέλω να σου πω σ' αγαπώ και να το ακούσεις. Δεν θα σου πω αντίο, μπαμπά, γιατί καρδιές που αγαπιούνται δεν αποχωρίζονται. Καλή αντάμωση, αγαπημένη μου. Να πεις στο μικρό πρίγκιπα να σε φροντίζει. Γιατί για εμένα είσαι τόσο σπάνιος όσο για εκείνον το τριαντάφυλλο. Η Ντέζη είχε διαβάσει δεκάδες φορές τον επικίδιο και πάντα της προκαλούσε την ίδια συγκίνηση. Δίπλωσε το τσαλακωμένο χαρτάκι και το φύλαξε στο συρτάρι του κομμωδίνου.